Μετά την ευρεία χρήση τουρκικών UAV και την νέα επιθετική στάση των Τούρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, η ελληνική πλευρά, σε ειδική συνεδρίαση, αποφάσισε να αντιδράσει η χώρα μα για να μην βρεθούν οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμεις προτετελεσμένων γεγονότων. Σε εύλογο μελλοντικό χρονικό διάστημα η χώρα μας θα είναι ικανή να στείνει ξόβεργες στο Αιγαίο για να πιάνει τουρκικούς μπουφούς, δηλαδή τα τουρκικά ντρόουν, αφού το πρώτο ελληνικό ραντάρ τηλέμαχος εντοπίζει από μικρά ντρόουν ως εξοπλισμένα UAV με εμβέλεια 20 χιλιόμετρα θα τεθεί σε ισχύ. Επίση, θα τεθεί σε ισχύ το πρώτο αντιντρόουν σύστημα με το όνομα Πανόπτη, που είναι το πρώτο ελληνικό σύστημα εξουδετερώση ντρόουν το οποίο βραβεύτηκε από το ΝΑΤΟ. Πριν μερικού μήνε, αποφασίστηκε η ταχεία προμήθεια ορισμένων φορητών συστημάτων αντιμετωπίση ω από τον ελληνικό στρατό, προκειμένου να αποκτηθεί μια πρώτη ικανότητα ανταποκρίσεω σε συγκεκριμένε απειλέ και να αποκτηθεί εμπειρία στη χρησιμοποίησή του. Η αγορά αυτή αφορούσε τι ειδικέ δυνάμει μα, οι οποίε προέβησαν στην προμήθεια αριθμού φορητών συσκευών Drone Gun Tactical τη Αυστραλιανή εταιρεία Drone Shield. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσει μεταξύ τη Ελλάδα και του Ισραήλ για την προμήθεια των Skylock και Skylord. Πρόκειται για συστήματα που έχουν ως στόχο την ηλεκτρονική εξουδετερώση των εχθρικών ντρόουν και όχι την κατάρρεψή του. Εν προκειμένου, υφίσταται επιχειρησιακή αναγκαιότητα για την προμήθεια ή και την ανάπτυξη συστημάτων μη επανδρομένων αεροχημάτων τόσο αεροσκαφών όσο και ελικοπτέρων, με το όλο πρόγραμμα να έχει την έγκριση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. Το σχέδιο στη συνέχεια αφορά την εντατικοποίηση των διαδικασιών που αφορούν το ελληνικό ντρόουν Αρχήτα. Στο οποίο εισερχόμαστε σε φάση σχεδιασμού προγράμματο παραγωγή μη επανδρομένου εναερίου οχήματο, στο οποίο στη συνέχεια θα ενσωματώσουμε τεχνολογίε που θα αφορούν παρατήρηση και δυνατότητα εκτοξεύσης πυρών, είτε με διαμόρφωση που θα μπορεί να φέρει πολυβόλο ή μικρού πυράβλου. Οι εξέλιξει πάντω στο επόμενο διάστημα αναμένονται ραγδαίε σε όλου του τομεί και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.